Δεν είναι τυχαίο που από τον Μάιο μας έχει να βρέξει. Σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών τη φετινή χρονιά εξαιτίας της ακαρπίας που σημειώθηκε σε ποικιλίες αμυγδαλιάς, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να έχουν έρθει αντιμέτωποι με σοβαρές ζημιές και τις αντίστοιχες συνέπειές τους. Το θέμα τέθηκε επιτάπητο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Νυχρήτας, παρουσία αμυγδαλοπαραγωγών, βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, δημάρχων και φορέων του τόπου. Έχει εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή της αμυγδαλιάς. Παραγωγή δεν κράτησε σχεδόν καθόλου. Είχαμε ακαρπία και μεγάλη ξηρασία με αποτέλεσμα το δέντρο να μην μπορέσει να κρατήσει την παραγωγή. Ήρθαν οι φορείς και εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ να δουν τη ζημιά, η οποία μας είπαν η ζημιά είναι μεγάλη και το βλέπουμε. Το θέμα είναι το καταστατικό του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζημίωση από το ΕΛΓΑ. Γιατί η ζημιά δεν είναι πάνω στην παραγωγή. Εμείς προσπαθούμε τώρα μέσω του ΚΟΕ, μέσω του ΨΕΑ δηλαδή, να μπούμε τουλάχιστον στα ΨΕΑ, γιατί η ζημιά είναι μεγάλη και δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί και του χρόνου αυτή η ζημιά, γιατί όσο υπάρχει ξηρασία το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Όπως και τα δέντρα δίνουν μία φορά παραγωγή και άμα πάθει ζημιά πάνω στην αδοφορία ή και μετά την αδοφορία, η παραγωγή σου και η χρονιά σου έχει καταστραφεί 100%. Το θέμα είναι ότι όλοι το γνωρίζουν, ότι όλοι μας καταλαβαίνουν, ότι όλοι μας λένε ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν προχωράει τίποτα. Αφού δεχτήκαμε ενοχλήσεις από παραγωγούς, μέσω ανταποκριτών και κατηγορία από παραγωγούς, αυτό που κάναμε ήταν να δούμε και τα μετεωρολογικά δεδομένα, από τους αυτούς που είπαμε που έχει ο ΕΛΓΑ ή που φέρνει δεδομένα, να κάνουμε επιτόπιους ελέγχους, επισημάνσεις, σε κτήματα και στην περιοχή εδώ του Δήμου Βυζαντίας και στην περιοχή του Δήμου Αμφίβολης. Αποκλείσαμε το φαινόμενο του παλιωτού, γιατί αυτό έδειξαν και οι θερμοκρασίες και οι εκτροπιές. Οπότε μιλάμε για μια ζημιά που δεν καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Στη σύσκεψη έδωσε το παρόν και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας. Σημασία έχει βέβαια να μην υπάρχει μόνο η προσπάθεια, αλλά να υπάρχει και η καρποφορία στην προσπάθεια. Να μην είσαι σαν τις Αμερικανές δηλαδή, που δεν τις έχει γίνει τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι από τη μία μεριά υπάρχει το πρόβλημα του πώς μπορείς να βοηθεί το όπως είσαι σωστό. Εάν μπορεί κανονικά να ξεκαθαρίσει και θα ήταν να μην υπάρχει μόνο η φύση όπως παράδειγμα. Και να υπάρχει και υπεύθυνη διοικητική που θα μπορούσε να πάρει και πρωτοβουλίες πέρα από ο τύπος που δημιουργήσει και την υπηρεσιακό παράγοντα που είναι από μόνο αυτά τα οποία είναι δεδομένα και προβλεπόμενα και της. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ Δημάρ Μιχάλης Τζελέπης τόνισε ότι υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν σε ΡΕΗ παραγωγή για να αποζημιωθούν και σημείωσε ότι και ο ίδιος θα είναι αρρωγός σε κάθε ενέργεια του Συλλόγου Αμυγδαλοπαραγωγών. Σήμερα έγινε ένας διάλογος εδώ όπου τεθήκανε προτάσεις που μπορούν να αποζημιωθούν οι παραγωγοί είτε μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι το De Minimis και το χρησιμοποίησε ο κύριος Αποστόλου για κατεξαίρεση να αποζημίωση στη δική του εκλογική περιφέρεια, ας το χρησιμοποιήσει και στο νομό Σερών, είτε προγράμματα μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την προστασία λόγω ιδιαίτερων καιρικών κλιματικών συνθήκων, όπου είναι το μέτρο 05, αν θυμάμαι καλά, και έχει 40 εκατομμύρια. Το ευχάριστο που βγαίνει από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι οι αγρότες έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διεκδίκηση γίνεται πλέον, πρέπει να γίνει μέσα από συλλογικά σχήματα όπως ο νεοσύστατος σύλλογός τους και θα είμαστε προσωπικά, εγώ θα είμαι αρρωγός σε κάθε ενέργειά του.